Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Έρεται το κλίμα δυσπιστίας για επενδύσεις στην Ελλάδα. Κομβική συμφωνία Costco, Hewlett Packard και Τρενοσέ για το λιμάνι του Πειραιά. Το γερμανικό κοινοβούλιο θα σφραγεί στην εκταμείευση της δόσης. Διαμηνύει το Βερολίνο. Ανάπτυξη, όχι άλλη λιτότητα, λέει από την Αθήνα ο Τσάρλς Νταλάρα. Πανευρωπαϊκό όχι στη λιτότητα στους δρόμους. Χιλιάδες εργαζόμενοι και συνδικάτα από 23 χώρες. Επεισόδια σε Ιταλία και Ισπανία. Καταγγελία σοκ για τον Πρίτανη του Αριστοτέλειου. Υποκινούσε καταλήψεις, λέει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ποιους και πόσους αφορά το δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας στο δημόσιο. 3.000 Έλληνες κάνουν τη δουλειά 1.000 Γερμανών, λέει ο Φούχτελ. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το δελτίο μας από μια καλή μετά από καιρό είδηση, το μεγάλο επενδυτικό deal του τεχνολογικού κολοσσού Hewlett Packard με την Costco και την Τρένοσε, μια συμφωνία που καθιστά πλέον την Ελλάδα ισχυρό παίκτη στον χάρτη των διεθνών μεταφορών. Σφραγίστηκε μετά από συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς ναυτιλίας και υποδομών, με τον Αντώνη Σαμαρά να τη χαρακτηρίζει ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα. Η είδηση ήρθε ταυτόχρονα με ένα άλλο καλό νέο, την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για εκταμείευση τουλάχιστον 700 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι τέλος Δεκεμβρίου για την τόνωση της αγοράς. Την αχτίδα αισιοδοξίες όμως που εκπέμπουν αυτές οι εξελίξεις θολώνουν οι διαχρονικές ελληνικές παθογένειες. Από τη μία οι απίστευτες εικόνες τραμπουκισμού από συνδικαλιστές προσεργαζόμενους στο Δήμο Τρικάλων που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και από την άλλη η αυθαιρεσία στο χώρο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις καταλήψεις τόσο από φοιτητές όσο και εξωπανεπιστημιακούς. Θα δούμε λοιπόν όλα τα δεδομένα αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία Hewlett Packard με την Costco και την Τρένοσε. Στη στρατηγική αναβάθμιση του εμπορικού λιμένα του Πειραιά και κατ' επέκταση της χώρας θα συμβάλλει η συμφωνία μεταξύ της Costco, της Hewlett Packard και της Τρένοσε. Η Hewlett Packard, μία από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, κατέληξε σε συμφωνία με την Costco για την εγκατάσταση του κεντρικού κόμβου διανομής των προϊόντων της για την κεντρική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στον Πειραιά. Η συμφωνία των δύο εταιριών οριστικοποιήθηκε μετά από συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς ναυτιλίας και υποδομών. Η σημαντική συμφωνία της Hewlett Packard με την Costco και την Τρένοσε αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε σήμερα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Και με αυτή τη συμφωνία επαναβεβαιώνεται ο ρόλος που μπορεί να παίξει η χώρα μας με τις υποδομές που διαθέτει στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη. Από τον Πειραιά τα προϊόντα της Hewlett Packard θα διανέμονται προς τους τελικούς προορισμούς, θαλάσσια μέσω του τέρμιναλ της Costco και σιδηροδρομικά από την Τρένοσε. Η συμφωνία συμπίπτει με την ολοκλήρωση στα μέσα Δεκεμβρίου της γραμμής του εικονίου που συνδέει το λιμάνι του Πειραιά με τα διευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Εκτός από τα ωφέλη για την Τρένοσε, η συμφωνία μπορεί να επιφέρει αύξηση του τοπικού φορτίου έως και 50% για το λιμάνι του Πειραιά και αναμένεται να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός έδινε το παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας, οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης οριστικοποιούσαν σημαντικές συμφωνίες με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη σύναψη δανείων ύψους 1.750.000.000 ευρώ για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας. Το 1.440.000.000 ευρώ θα αφορούν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ομώνυμου Ταμείου Εγκυοδοσίας και θα διοχετευτούν σταδιακά στην αγορά έως το 2015. Ενώ τα υπόλοιπα 310 εκατομμύρια θα δοθούν για δάνεια στο Λειτουργό Αγοράς Ενέργειας αλλά και για έργα υποδομής από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και την Αττικό Μετρό. Ξεπεράστηκαν και τα τελευταία εμπόδια που υπήρχαν σε σχέση με τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μπορούμε να πούμε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα 850 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την αισιοδοξία του για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα εξέφρασε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου Τσάρλς Νταλάρα σε εκδήλωση της Ελληνικής Ενώσης Τραπεζών. Approaching a time
Πλησιάζει η ώρα που οι ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα θα είναι ορατές και ελκυστικές τόσο για τους Έλληνες πολίτες όσο και για τους ξένους. Ήδη αντιλαμβάνομαι από τη σύντομη επίσκεψή μου ότι ξένοι επενδυτές εξετάζουν τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. That foreign investors are Ο κύριος Νταλάρα αναφέρθηκε και στην απόφαση της πολυεθνικής εταιρείας Unilever για την παραγωγή 110 κωδικών από ελληνικές εταιρείες για λογαριασμό του Αγγλο-Ολλανδικού ομίλου. Η απόφαση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εισαγωγών αλλά και στη βιωσιμότητα βιομηχανιών που θα αναλάβουν το έργο. Σύνδεση τώρα με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Αχιλλέα Τόπα. Και Σωτήρη, να ξεκινήσουμε από εσένα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία. Να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτήν, αλλά και τι σημαίνει. Αυτή η συμφωνία ουσιαστικά αλλάζει το χάρτη των μεταφορών διεθνώς. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τη στιγμή που το εμπορικό τρένο φτάνει στη θάλασσα, ο Πειραιάς ανακτά και στην πράξη την γεωστρατηγική του θέση στο διεθνές εμπόριο και σύγχρονο περιβάλλον. Σήμερα τα προϊόντα της Hewlett Packard κατασκευάζονται στην Κίνα και διακινούνται σε όλο το δυτικό κόσμο μέσω της γιώργας του Σουέζ και του Κιβλαρτάρ, περνώντας απλά και από το λιμάνι του Πειραιά. Με τα πλοία να αφήνουν μόνο τα κοντέινερ σε Κίνα, που κατευθύνονται στις αγορές των Βαλγανίων, ίσως και της Βόρειας Αφρικής. Από τον Πειραιά όμως, για να φτάσει ένα πλοίο μέχρι το λιμάνι του Ρότερνταμ, από 6 μέρες που ήταν το δρομολόγιο πριν πρώτης παγκόσμιας κρίσης, πλέον απαιτείται ο διπλάσιος χρόνος, που φτάνει σε πολλές περιπτώσεις και τις 15 μέρες, καθώς έχουν μειωθεί οι χρόνοι από τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω του κόστους καυσίμων. Για εξοικονόμηση καυσίμων, ναι. Ακριβώς. Με τη νέα λοιπόν συμφωνία, το Ρότερνταμ πάβει να είναι ο προορισμός για τα κοντέινερ της Hewlett Packard. Και κύριος σταθμός για την εταιρεία γίνεται ο Πειραιάς. Από εδώ λοιπόν, είτε με τρένα προς τα βόρεια σύνορα, είτε με πλοία προς τη Μαύρη Θάλασσα, θα διοχετεύονται τα προϊόντα στις αγορές της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, αλλά και τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλόκου. Επομένως, ο Πειραιάς γίνεται πλέον ένα λιμάνι συνδυασμένων μεταφορών, Σωτήρη, και άρα μπορεί να παίξει στα ίσα και απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές, σε πολύ μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης. Ανοίγει και ο δρόμος για τις επενδύσεις. Η Hewlett Packard Asia είναι ένας από τους 10 μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους του παγκοσμίου εμπορίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών 120 δισεκατομμύρια. Έψαχνε έναν ισχυρό και πάνω απ' όλα αξιόπιστο παίκτη στη Μεσόγειο και τον βρήκε στην Costco. Μιλώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν το λιμάνι αλλά και ναυτιλιακούς παράγοντες, μου επισημαίνουν ότι η Hewlett Packard είναι ο προπομπός και θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες προκειμένου να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει πλέον ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς δηλαδή παίρνει μια δουλειά από ένα λιμάνι που συνεισφέρει στο ΑΕΠ της Ολλανδίας το 15%, γιατί απλά εξασφαλίζει μικρότερο κόστος, καλύτερους χρόνους και πολυεπίπεδη εξυπηρέτηση. Πλεονεκτήματα όμως, Σωτήρη, που προϋποθέτουν ένα πράγμα, ότι και το κράτος από τη μεριά του θα διευκολύνει αυτές τις συμφωνίες, και αυτό ζήτησαν, όπως μαθαίνω, και από τον Πρωθυπουργό οι δύο εταιρείες, η Costco και η Hewlett Packard. Όπως πληροφορούμε και εγώ, πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου για να εξασφαλίσουν δύο δεσμεύσεις από τον κύριο Σαμαρά. Η πρώτη είναι ότι θα αναβαθμιστούν και θα ολοκληρώνονται απρόσκοπτα, αλλά και χωρίς καθυστερήσεις, όλες οι τελωνιακές διαδικασίες. Και η δεύτερη δέσμευση που εξασφάλισαν είναι ότι το τρένο θα φτάσει έγκαιρα στο Εικόνιο. Μάλιστα, σε αυτή τη συμφωνία λοιπόν μέσα και η τρενοσέτορα Αχιλλέα. Πες μας τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία, μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται 100% στην κατοχή του ελληνικού δημοσίου, και πώς ακριβώς θα διεκπεραιώνει την αποστολή της. Λοιπόν, καταρχάς, η συμφωνία αυτή πρόκειται να αναβαθμίσει σημαντικά το εμπορευματικό έργο της Τρενοσέ, το οποίο αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια μάλλον, είναι σχεδόν αμεληταίο. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε πάρα πολύ εύκολα αν αναλογιστούμε ότι η Hewlett Packard επενδύει σε logistics, δηλαδή στην εφοδιαστική και στη μεταφορική της δραστηριότητα, κυρίως στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Άρα λοιπόν, σίγουρα η Τρενοσέ θα επωφεληθεί από τη συμφωνία αυτή. Επίσης, κάνει την Τρενοσέ πολύ πιο ελκυστική και εν ώψη της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας. Είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να πετύχει το ελληνικό δημόσιο τα τελευταία 2 χρόνια, δίχως ωστόσο να έχει αποδώσει καρπούς η προσπάθεια αυτή. Τώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, το σχέδιο μεταφοράς των προϊόντων προβλέπει τα εξής. Ότι από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν ολοκληρωθεί η σιδηροδρομική σύνδεση του Εικονίου, δηλαδή του εμπορικού λιμένα του Πειραιά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η γραμμή που θα φτάνει σιδηροδρομική μέχρι εκεί, τα προϊόντα θα μεταφέρονται στη συνέχεια με τρένα ή ένα κομμάτι των προϊόντων μέχρι τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος στην Ιδωμένη, και από εκεί θα μεταφέρονται στην Ευρώπη, καθώς η Τρενοσέ θα εκμεταλλεύεται τις συνεργασίες της που έχει με άλλα δίκτυα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι Τρενοσέ έχει συνεργασίες με το σιδηροδρομικό δίκτυο των Σκοπίων, της Σερβίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας, ενώ από ό,τι μαθαίνουμε η Τρενοσέ βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία για να μεταφέρει από τα τέλη του έτους ή από τις αρχές του νέου έτους προϊόντα της Hewlett Packard απευθείας στη Τσεχία με τρένο, εκμεταλλευόμενη τη συνεργασία που υπάρχει με τους τσεχικούς σιδηροδρόμους. Και βεβαίως περνάει και η εταιρεία σε ένα άλλο επίπεδο πλέον, ναι. Ακριβώς, άλλωστε το εμπορευματικό έργο μιας σιδηροδρομικής εταιρείας μπορεί να την κάνει πολύ πιο ελκυστική για επενδυτές και βιώσιμη και βεβαίως θα είναι μια αλλαγή η οποία θα είναι ευχάριστη αν αναλογιστούμε ότι το εμπορευματικό έργο της Τρενοσέ ήταν αμεληταίο όπως αναφέραμε και πριν. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Όλα αυτά γίνονται κυρίες και κύριοι καθώς περιμένουμε και την εκταμείευση της σούπερ δόσης των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για την οποία θα πρέπει να περιμένουμε ως τα τέλη Νοεμβρίου αφού θα έχει δώσει το πράσινο φως και το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Είναι κάτι που διεμήνυσε σήμερα το Βερολίνο στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας να αποχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Τρόικα. Νωρίτερα η Κριστίν Λαγκάρντ, αυτή τη φορά από τη μακρινή Μαλαισία, επαναλάμβανε τη θέση της ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιδιώκει μια πραγματική λύση, όχι μια γρήγορη λύση για την Ελλάδα. Να δούμε το ρεπορτάζ ο Μπάμπης Παπαδημητρίου αμέσως μετά μαζί μου. Η τελική απόφαση για την εκταμείευση της δόσης θα πρέπει να αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και αφού θα έχει προηγηθεί συνεδρίαση και έγκριση της Bundestag μετά τις 20 Νοεμβρίου. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Ζάιμπεν. Την ίδια στιγμή και προσπαθώντας να διασκεδάσει τις φήμες ακόμη και περί αποχώρησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το ελληνικό πρόγραμμα, μετά τη διαφωνία του Ταμείου με την Ευρώπη για το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους, η εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών Μαριάν Κότε συμπλήρωσε ότι είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας το Ταμείο να παραμείνει μέλος της Τρόικας. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις της επικεφαλής του Ταμείου από την Κουάλα Λουμπούρ, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον περιμένει από την Ευρώπη μια πραγματική λύση. Όλοι οι εταίροι μοιράζονται τους ίδιους στόχους και τις ίδιες ανησυχίες. Με άλλα λόγια, να επιστρέψει η Ελλάδα στην οικονομική σταθερότητα, να μπορεί και πάλι να έχει πρόσβαση στις αγορές όσο το δυνατόν συντομότερα. Προφανώς από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περιμένουμε μια πραγματική λύση, όχι μια γρήγορη λύση. Και αυτό σημαίνει ξεκάθαρα βιώσιμο χρέος όσο το δυνατόν συντομότερα. Η θέση του Ταμείου είναι για ένα νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους, αυτή τη φορά των ομολόγων του επίσημου τομέα, μόνο όμως της ευρωπαϊκής πλευράς, με το πρακτορείο Bloomberg να χαρακτηρίζει την Κριστίν Λαγκάρντ ως τη μόνη ενήλικα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γύρω από την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, βέβαια, η Ουάσιγκτον διατείνεται ότι έχει εξαντλήσει τα περιθώρια βοήθειας προς την Ελλάδα, θέση που εξέφρασε με ευθύ τρόπο ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας στο Ταμείο, Παούλο Νογκουέιρα Μπατίστα. Πιστεύω ότι μία μορφή επιπρόσθετης υποστήριξης ή ελάφρυνσης του χρέους προερχόμενη από τον δημόσιο τομέα της Ευρωζώνης θα είναι μάλλον απαραίτητη αν δοθεί μία παράταση στην Ελλάδα για την εξυγίανση των δημοσιονομικών της. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ήδη δανείσει τεράστια χρηματικά ποσά στην Ελλάδα και δεν θα υποστήριζα κανένα αίτημα αύξησης της υποστήριξης του Ταμείου προς τη χώρα. Μιλώντας πάντως σε εκδήλωση της Εθνικής Τράπεζας, ο Τσάρλς Νταλάρα ανέφερε ότι το κούρεμα του ελληνικού χρέους δεν θα ήταν αποτελεσματικό, προτείνοντας μείωση επιτοκίων και παράταση της λήξης προθεσμών των δανείων με απαραίτητη τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο χορηγεί άτοκα δάνεια σε κάποιες χώρες με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Πρέπει αλήθεια να περιμένουμε μέχρι ότου η Ελλάδα να πέσει σε αυτή την κατηγορία πριν να αναγνωρίσουμε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έξω από καταστατικά και ακολουθούμενες διαδικασίες. Στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και αναμονή για την εκταμείευση της δόσης, αλλά και ικανοποίηση μετά τη δήλωση Σόιμπλε για το ζήτημα του ενδιάμεσου λογαριασμού. Ο Αντώνης Σαμαράς είδε στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικής, ο οποίος έθεσε στον πυρήνα του ελληνικού προβλήματος όχι το μεγάλο ύψος του χρέους, αλλά την απουσία ανάπτυξης, την ώρα που η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωνε τις πρώτες εκτιμήσεις για την ύφεση στο τρίτο τρίμηνο του έτους, που έφτασε στο 7,2%. Είναι ώρα να παραδεχθούμε ότι μόνο η λιτότητα καταδικάζει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά το σύνολο της Ευρώπης σε μια επίμονη και παρατεταμένη περίοδο χωρίς ανάπτυξη. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια πιο σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή που θα επιτρέψει στην οικονομία να αναπνεύσει και να επιτύχει τους στόχους που τίθενται και που πρέπει να είναι πιο ρεαλιστική. Την ίδια στιγμή η Citigroup χαρακτήριζε συντηρητικές τις εκτιμήσεις της Τρόικας για 6,5% ύφεση φέτος, τοποθετώντας τις στο 7,5%, προσθέτοντας ότι μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, οι πιθανότητες εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ τους επόμενους 12 με 18 μήνες έχουν υποχωρήσει από το 90% στο 60%. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου λοιπόν είναι μαζί μου. Μπάμπη, καλησπέρα. Περιμένοντας τα 44 δις, είχαμε σήμερα κάποιες καλές ειδήσεις.
πραγματικά νομίζω πήραμε μία ανάσα. Είχαμε και ένα καλό νέο μετά από καιρό. Υπό ποιες προϋποθέσεις όμως θα γυρίσει το παιχνίδι και θα βαδίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης? Σωστά το λες. Οι ειδήσεις αυτές είναι όντως καλές. Έχουν βεβαίως πάντοτε ψηλά γράμματα. Ένα ψηλό γράμμα το οποίο δεν έβλεπε κάποιος πριν από μερικά χρόνια ήταν γιατί έπρεπε η Κόσκο να έρθει εδώ στην Ελλάδα. Και θυμάσαι τι είχε συμβεί για να μπορέσει να πιστεί να έρθει και τελικώς να εγκατασταθεί. Ξέρεις, αυτό το ίδιο έργο, και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα από όλα, αυτό το ίδιο έργο, δηλαδή ό,τι έγινε τότε, το να ξαναγίνει τώρα καθώς θα μπαίνουμε στο δρόμο να βρίσκουμε κρατική περιουσία να πουλήσουμε, να βρίσκουμε ευκαιρίες να προτείνουμε σε ξένους επενδυτές, αν αυτό ξανασυμβεί, και συμβαίνει ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι ας πούμε με τα μεταλλεία χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα δεν μπορούν να δουλέψουν. Άρα έχουμε καλές ειδήσεις, μπορούμε να τις κάνουμε πολύ καλύτερες, αλλά πρέπει να το πιστέψουμε όλοι. Και το όλοι δεν χωρίζεται σε συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Άρα, χωρίς να πω περισσότερο στα πολιτικά, θα σου πω 6 βασικούς όρους για την ανάπτυξη. Ο πρώτος και ο βασικότερος είναι ο συνδυασμός σταθερότητας και εμπιστοσύνης. Αυτό για να το πετύχουμε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ, γιατί ξένοι αυτό κοιτάνε. Προχωράει το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί. Όσο προχωράει, θα θεωρούν ότι αυτά, σταθερότητα και εμπιστοσύνη, ανακτώνται. Ο δεύτερος όρος είναι η δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό που πετυχαίνουμε και που έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα, πολλά περισσότερα από αυτά που εμείς οι ίδιοι έχουμε αθές αποδειχθεί, να προχωρήσει να κλείσει το θέμα το δημοσιονομικό. Άρα, για να το πούμε με δύο λέξεις, ασφαλές περιβάλλον. Ασφαλές περιβάλλον. Το τρίτο είναι ένα ασφαλές τραπεζικό σύστημα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αυξηθεί η αποταμίευση. Άλλωστε, για να αυξηθεί η αποταμίευση, επειδή τα εισοδήματά μας δεν περισσεύουν, δεν πρόκειται από αυτό να αυξηθεί, πρέπει να έρθει μέσα αυτή που έφυγε. Αυτό είναι πάλι ψήφος εμπιστοσύνης. Το τέταρτο είναι νέες επενδύσεις. Οι πρώτες επενδύσεις που θα γίνουν θα είναι με την πώληση δημόσιας περιουσίας, κάποιοι θα το πάρουν. Αυτό είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης και πάλι. Και το δεύτερο είναι μεγάλες διεθνείς επενδύσεις, σαν και αυτές που συζήτησες μόλις πριν. Και άρα, που φέρνουν και άλλες επενδύσεις, ή μάλλον που ανοίγουν το δρόμο για πιθανές άλλες επενδύσεις. Δηλαδή, μας τα έλεγε νωρίτερα και ο Σωτήρης, είναι πολύ πιθανόν ως leader, ένας από τους leader της παγκόσμιας αγοράς, η Hewlett Packard, να φέρει από πίσω της και άλλους που θα θελήσουν να εξοικονομήσουν χρήματα με τον ίδιο τρόπο. Μασία, η υπεραξία που αποκτά πλέον η Τρένοσε. Δες το εξής. Πώς δουλεύουν αυτοί? Ο ανταγωνιστής της Hewlett Packard λέει, γιατί πήγε αυτός εκεί? Τι είδε που εγώ δεν το έχω δει? Αυτό. Ποια ευκαιρία κέρδους βλέπει που εγώ δεν τη βλέπω? Αυτό τον νοιάζει. Γι' αυτό είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα και μπορούμε και δημοκρατία να έχουμε και σοσιαλισμό να έχουμε και μισθούς να έχουμε και συντάξεις να έχουμε, αρκεί να γίνουμε λίγο πιο ανοιχτομάτιδες. Όχι υποχρεωτικός αλλιώς. Λοιπόν, άρα τέλειωσα και με αυτό. Είμαι στο τέταρτο. Περίμενε. Ο πέμπτος όρος είναι ότι πρέπει να υπάρξει τώρα το εσωτερικό μέτωπο. Χρειαζόμαστε εξυγίανση και ξεκαθάρισμα στις επιχειρήσεις. Συγχωνεύσεις, συνεργασίες, να σβήσουν τα κακά δάνεια, να εξυγιανθούν οι επιχειρήσεις μέσα από τη δουλειά τους. Και αυτό μπορεί να γίνει εφόσον, και είναι ο έκτος όρος, υπάρξουν νέα χρηματοδοτικά σχήματα που εκεί θα μπουν πλέον και οι τράπεζες στο χώρο. Δεν το περιμένουμε αυτό, είπαμε και χτες, παρά μόνο μετά την άνοιξη, αλλά τότε θα πρέπει όλα αυτά να λειτουργήσουν. Όλα αυτά πού καταλήγουν? Καταλήγουν στο ότι θα υπάρχουν επιχειρήσεις, θα υπάρχουν επιχειρηματίες που θα είναι ικανοί να πείσουν για την ποιότητα και να δώσουν σωστή τιμή. Ο λόγος για τον οποίο η Lever. Να δώσουν και θέσεις εργασίας, Μα αυτά, αυτό είναι το. Όταν η επιχείρηση θα κατορθώνει να δώσει ποιότητα και σε σωστή τιμή, τότε οι θέσεις εργασίας όχι μόνο θα εξασφαλίζονται, αλλά θα μεγαλώνουν και θα είναι και σωστή η πληρωμή. Γιατί η Lever είπε θα κάνω αυτό που αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα? Γιατί αποφάσισε τελικώς να μείνει παρά τον κίνδυνο της δραχμής και όλα αυτά που είχε αντιμετωπίσει? Διότι βρήκε παρτενέρ με τους οποίους να μπορεί να συνεργαστεί. Η Παπουτσάνης μέχρι προχθές ήταν μια άρρωστη εταιρεία. Ανέβηκε ξανά στο ταμπλό του χρηματιστηρίου πριν από μερικούς μήνες. Κάπως το πέτυχαν αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο μπορούν να πετύχουν όλοι. Οι καλοί επιχειρηματίες. Οι κακοί, θυμάσαι από χτες, τους έχω στο μάτι. Θα τα πούμε μετά τη δόση. Ναι, το έχουμε πει, το θυμάμαι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Καλησπέριζω εδώ τώρα τον Στράτο Μπαλή. Στράτο, ο Αντώνης Σαμαράς είναι προφανές ότι επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα. Επιχειρεί μια φυγή προς τα μπρος. Πράγμα που είχε προαναγγείλει ήδη από τη νύχτα της ψήφισης του προϋπολογισμού. Είχε πει ότι εγώ από αύριο κοιτάω την ανάπτυξη και με μια σειρά συμβολικών αλλά και ουσιαστικών πλέον πράξεων βλέπουμε ότι αυτό δρομολογεί. Ναι, Σία, είχε μια μεγάλη ανάγκη η κυβέρνηση να έχει μια καλή είδηση. Χρειαζόταν μια καλή είδηση μετά από αυτή την πολύ σκληρή δοκιμασία που είχε στη Βουλή
με τα μέτρα. Και αυτό που έγινε σήμερα ήταν μια πολύ καλή είδηση για την κυβέρνηση, για την οικονομία και γενικότερα για το πολιτικό κλίμα. Οι πληροφορίες που έχουμε σήμερα λένε πως ο κύριος Σαμαράς έτσι ακριβώς θα βαδίσει. Θέλει συμφωνίες και όχι τυμπανοκρουσίες. Θέλει δηλαδή να υπάρχουν αποτελέσματα και τότε να ανακοινώνονται. Χειροπιαστά να μην, δηλαδή. Ακριβώς. Να μην λένε να οι επενδυτές έρχονται, προσγειώθηκαν τώρα στο αεροδρόμιο, πάμε να τους πάρουμε. Να υπάρχουν συμφωνίες χωρίς να υπάρχουν τυμπανοκρουσίες, χωρίς φανφάρες και τότε να ανακοινώνονται σαν και αυτή τη συμφωνία που έγινε σήμερα. Τώρα, άρα, αν περάσουμε από τη συνθηματολογία της ανάπτυξης πλέον στις πράξεις. Γιατί πραγματικά μιλούσαμε με όρους συνθημάτων όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια. Τώρα, αυτό ακριβώς είναι. Και ο κύριος Σαμαράς πλέον μετά το σκόπελο που πέρασε με τα μέτρα, βαδίζει προσολοταχώς για τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτό το δρόμο θα ακολουθήσει με αυτή τη μεθοδολογία. Δηλαδή, κλείνει συμφωνία, την ανακοινώνω. Δεν κλείνει κάτι. Δεν ανακοινώνω τίποτα, δεν διαραίω τίποτα. Τι θεωρούν τώρα στην κυβέρνηση? Ότι αυτές οι κινήσεις του Πρωθυπουργού, κυρίως στο θέμα των επενδύσεων, των αποκρατικοποιήσεων, είναι ένα σαφές μήνυμα προς τους εταίρους. Ότι πλέον η Ελλάδα έχει βγει εντελώς από το κάδρο της δραχμοφοβίας. Είμαστε μέσα έξω, λίγο μέσα, λίγο έξω από το ευρώ και προχωράει ένα βήμα μπροστά. Έτσι θα πορευτεί το επόμενο διάστημα και με κινήσεις σαν και αυτή που έγινε σήμερα ή σαν την καλή είδηση που ακούστηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα λεφτά που θα δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αρχίσει να κινείται η οικονομία, να υπάρξει μια ανάκαμψη ως αντίβαρο στο πολύ δύσκολο πακέτο των μέτρων. Περιμένοντας πάντα τη δόση των 44 δισεκατομμυρίων, οπότε και λογικά η κυβέρνηση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum. Το θετικότερο, έτσι? Το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις των εταίρων, παύλα δανειστών, αλλά και από την πλευρά της να δείξει ότι κάπως κινείται, ότι δεν περιμένω μόνο τα λεφτά, κάνω και εγώ κάποιες κινήσεις χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πράξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στράτο. Τώρα η άλλη εικόνα, σ' άλλο, έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, το οποίο δείχνει τι? Δείχνει μια ομάδα συνδικαλιστών να εισβάλλει στα γραφεία του Δημαρχείου Τρικάλων, να σβήνει τα φώτα και να διώχνει τους υπαλλήλους που είχαν πάει εκεί για να εργαστούν. Μάλιστα, ένας εξ αυτών, όπως θα δούμε, εμφανίζεται να βρίζει τις εργαζόμενες που δεν έχουν παραστεί προηγουμένως στη Γενική Συνέλευση, απειλώντας μάλιστα πως θα τις βγάλει έξω ακόμη και με τη χρήση βίας. 5η 8 Νοεμβρίου και το Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο Τρικάλων απεργεί. Κι όμως κάποιοι από τους εργαζόμενους τολμούν και δεν συμμορφώνονται με την απόφαση αυτή. Τότε αναλαμβάνει δράση ο πρόεδρος του Σωματείου, Βασίλης Μπαλαμώτης. Κλείνει τα φώτα του τμήματος πρωτοκόλλου, διώχνει από μέσα την εργαζόμενη και διακόπτει την εξυπηρέτηση των πολιτών στη μέση. Τελείωσε. Πρέπει να ντρέπεσαι. Είναι ντροπή σου. Να περνούν όλοι και εσύ να δουλεύεις. Να βγεις έξω δια της βίας τώρα. Δια της βίας να βγεις έξω τώρα. Τα μαθήματα συνδικαλιστικού πολιτισμού συνεχίζονται και στο ληξιαρχείο. Πάντα όμως με σβηστά τα φώτα. Περάσε έξω. Πρέπει να ντρέπεστε. Οι εργαζόμενοι πάνω και δεν ήρθατε ούτε στη συνέλευση. Δεν έχετε το θάρρος να έρθετε ούτε στη συνέλευση. Πρέπει να ντρέπεστε. Ντροπή σας, γαϊδούλες. Και ο εκβιασμός συνεχίζεται. Γελάτε κιόλας. Τόσο γελίες είστε. Ούτε στη συνέλευση δεν έχετε. Δεν έχετε τσίπα πάνω σας. Θα φύγουν 200 άτομα και εσείς γελάτε. Γελίες. Φεύγουν 200. Δεν θα δουλέψει κανένας αυτή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων. Η κυρία τι είναι? Έξω. Η κυρία τι είναι? Έξω. Πρώτον, είμαι στην Ελλάδα. Πρώτον, να μου μιλάτε λίγο καλύτερα. Όχι, η κυρία μου. Υπάρχει απεργία στο Δημαρχείο. Θα βγεις έξω. Θα βγεις έξω. Μπράβο σας. Αναλαμβάνετε να σέβεστε να μιλάτε. Όχι, εσύ να σέβεσαι τον αγώνα των εργαζομένων. Εσύ είναι. Εντάξει. Αμέσως μαζί μου δεν έπρεπε να είσαι εδώ μέσα.
Η πολίτης Τρικάλων που βρίσκεται στο κτίριο απειλεί με μηνύσεις για εξύβριση προς το πρόσωπό της. Κάτι όμως που δεν πτωεί τον κύριο Μπαλαμώτη. Να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Να μου κάνεις και μήνυση. Δεν τρέπεσαι που ήρθες με ένα παιδιές εδώ πέρα. Και βγες και από πάνω κιόλας. Άντε καλά κάνουμε στη χάρη. Τα φώτα του πρωτοκόλλου ξανακλίνουν αφού κάποιος τόλμησε να τα ξανανοίξει. Τελείωσε! Το παραμύθι έχει τελειώσει εδώ! Το παραμύθι έχει τελειώσει! Και οι απειλές στους διαδρόμους του Δημαρχείου συνεχίζονται. Ποιος μιλάει? Το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου έχοντας ήδη κάτι λιγότερο από 18.000 προβολές. Τώρα, μετά από σχεδόν 3-24 ώρα ηλεκτρονικού αλαλούμ που έληξε, που επηρέασε, με συγχωρείτε, τόσο το Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, έληξε σήμερα η κατάληψη ομάδας φοιτητών στο χώρο που βρίσκεται το κεντρικό σερβερ του Ιδρύματος. Είχε προηγηθεί, να θυμίσουμε, η εισαγγελική παρέμβαση αλλά και οι έντονες αντιδράσεις της διοίκησης των νοσοκομείων και πανεπιστημιακών που εξαπέλυαν πείρα κατά του πρίτανη Θεοδόση Πελεγρίνη. Σήμερα σειρά είχε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που από το μεσημέρι τελεί υποκατάληψη. Στο μεταξύ, σε μια απίστευτη καταγγελία προέβη σήμερα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ότι ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου έστεινε καταλήψεις για να εκβιάζει το Υπουργείο Παιδείας να δίνει χρήματα. Οι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου αποφασίζουν ύστερα από Γενική Συνέλευση να προχωρήσουν σε κατάληψη. Το Πρετανικό Συμβούλιο αποφασίζει να κλειδώσει το Πανεπιστήμιο για να μην γίνει η κατάληψη και τελικά άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου εκτός Πανεπιστημίου το πρωί διέριξαν τις πόρτες και κατέλαβαν το ίδρυμα. Η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους γύρω από το Πανεπιστήμιο, ενώ αντιπροσωπεία φοιτητών έπαιξε το ρόλο διαπραγματευτή μεταξύ αστυνομίας και αντιεξουσιαστών, προκειμένου τελευταίοι να αποχωρήσουν από το χώρο. Άλλη μια ιστορία πανεπιστημιακής τρέλας λίγες ώρες μετά τη λήξη της ηλεκτρονικής ομηρίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να διακοπεί το ερευνητικό έργο του Ιδρύματος, αλλά να τεθούν σε κίνδυνο οι ζωές ασθενών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο. Μπροστά στην αναλγησία του πρίτανη Θεοδόση Πελεγρίνη να αναλάβει τις ευθύνες του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας της Αθήνας Παναγιώτα Φάκου παρενέβη ευθεπαγγέλτος και ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης. Τον Πρίτανη κατήγγειλαν και τα μέλη διδασκόντων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου με ανακοίνωσή τους. Η εισβολή αυτή, στην οποία μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών υπήρξαν μάρτυρες, γνωστοποιήθηκε άμεσα στις Πριτανικές Αρχές. Ζητάμε από τον Πρίτανη είτε να εξαντλήσει όλα τα ένωμα μέσα, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του δικτύου, είτε να παραιτηθεί. Αποκλειστικά υπεύθυνος για το θέμα που δημιουργήθηκε είναι ο Πρίτανης, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άδωνος Γεωργιάδης στο ραδιόφωνο του Sky. Εάν συνεχίσει τρίβεται, σημαίνει ότι ο ίδιος προσωπικά συγκαλύπτει την κατάληψη του σερβερ του Πανεπιστημίου. Εάν πράγματι ο κύριος Πρίτας αρνηθεί να συνημερώσει το ελληνικό κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι νόμοι, πιστεύω θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να στραφεί και εναντίον του Πριτάνος και ποινικά. Διότι από εδώ και μπρος, για να είμαστε συνεννοημένοι, αυτό που κάνει λέγεται συγκάλυψη μιας παράνομης πράξεως. Για ευθύνες του Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μιλόπουλο, όσον αφορά στην απεργία των εργολαβικών υπαλλήλων, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Όταν του είπα ότι εμείς πλέον δεν έχουμε άλλη λύση, θα καταλάβουμε το κτίριο, μου απάντησε, άντε βρε Παναγιώτη, εμένα περιμένεις να σου το πω. Ωστόσο, τα ποσοστά συμμετοχής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη συμβουλίων διοίκησης στα περισσότερα πανεπιστήμια που έχει διεξαχθεί καταδεικνύει το γεγονός ότι αυτοί που αντιδρούν πράγματι είναι η μειοψηφία. Όπου υπήρξαν προβλήματα με αντιδράσεις, νομίζω ότι ξεπεράστηκαν και πολύ γρήγορα θα αποτελούν κομμάτι ενός παρελθόντος το οποίο ενδεχομένως δεν το ξαναδούμε ποτέ μπροστά μας. Είναι μαζί μου ο Δημήτρης Τσιόδρας τώρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Είδαμε και κάποιες ακραίες αντιδράσεις και σε αυτό το ρεπορτάζ που μας παρακολουθήσαμε και κυρίως στο προηγούμενο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια πράγματα στη χώρα δεν αλλάζουν ή αλλάζουν πολύ δύσκολα. Η εικόνα είναι τόσο δυνατή που δεν ξέρω αν ένα σχόλιο είναι αρκετό για να προσθέσει κάτι. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα νοοτροπίας, πολιτικών κυρίως, αλλά και πολιτών, είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του κράτους, της λειτουργίας
των εφοριών, των πολεοδομιών, της παιδείας, της υγείας, όλα αυτά τα οποία καταγγέλαμε εμείς οι ίδιοι τα προηγούμενα χρόνια. Και αποτέλεσμα βεβαίως νοοτροπίας. Η νοοτροπία που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια, την είδαμε ανάγλυφα σε κάποιες από αυτές εδώ τις εικόνες πριν, ήταν ότι νόμος είναι το δίκιο μου. Το δίκιο μου ή το ατομικό ή μιας συγκεκριμένης ομάδας. Και από τη στιγμή που εγώ θεωρώ ότι νόμος είναι το δίκιο μου, έχω το δικαίωμα να χτίζω, να κλείνω δρόμους, να πετάω λάδια, να αντιδρώ με όποιο τρόπο νομίζω, προκειμένου να κατοχυρώσω αυτό το δίκιο μου. Μπορεί με αυτή τη λογική οι 150 ψήφοι μιας Γενικής Συνέλευσης να θεωρούνται ανώτεροι από τις 150-160 ψήφους της Βουλής, η οποία είχε εκλεγεί ακριβώς για να νομοθετεί. Ναι, Δημήτρη, εδώ... αλλά και η Βουλή πώς ψήφιζε τόσα χρόνια. Ναι, η Βουλή δεν ψήφιζε στη λογική το ότι υπηρετεί το συνολικό συμφέρον, αλλά στη λογική το ότι υπηρετεί κάποια μικροσυμφέροντα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η τάδε ομάδα δηλαδή, η οποία είχε δύναμη, πίεζε είτε την κυβέρνηση είτε συγκεκριμένους βουλευτές και μέσα από εκεί περνούσε διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η απάντηση σε αυτό δεν είναι ότι εγώ αναιρώ την λειτουργία της δημοκρατίας, κατεβαίνω στο δρόμο και κάνω ό,τι νομίζω προκειμένου, τα κάνω μπάχαλο προκειμένου υποτίθεται να βρω το δίκιο μου, αλλά αν θεωρείς ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος, ψηφίζεις εκείνη την κυβέρνηση η οποία έχει τον καινούριο νόμο, θα φέρει τον καινούριο νόμο. Καταφεύγεις στα δικαστήρια, θεωρείς ότι είναι... Δεν διεκδικείς έτσι συγχρόνως το αυτοχρόνως, αλλά υπάρχουν τρόποι και τρόποι διεκδίκησης. Υπάρχουν τρόποι και τρόποι διεκδίκησης. Εδώ υπάρχει ένας κανόνας στη δημοκρατία και πρέπει να το πω έτσι γλαφυρά με έναν τρόπο ότι η έκταση της γροθιάς σου σταματάει εκεί που αρχίζει η μύτη του διπλανού σου. Εδώ έχουν σπάσει μύτες μπόλικες. Εδώ έχουν σπάσει μύτες μπόλικες και πάμε σε μια λογική όλοι εναντίον όλων που αυτό οδηγεί σε ζούγκλα και όχι σε οργανωμένη κοινωνία. Για να αφήσουμε τις μύτες, να πάμε στα ταμπού που επίσης σπάνε αυτές τις ημέρες, Δημήτρη. Ας πούμε, απομακρύνσεις δημοσίων υπαλλήλων. Είναι κάτι που σε άλλους καιρούς απαγορευόταν ακόμη και να το ψελίσει κανείς. Όχι ότι μέχρι στιγμής βλέπουμε τα κόμματα άνετα να μιλάνε γι' αυτό και τους εκπροσώπους τους, πλην όμως αρχίζει να συμβαίνει. Αρχίζει να συμβαίνει, είναι πράγματι ένα ταμπού. Εδώ θα πάω 100 χρόνια πίσω, στο 1911, όταν στην αναθεωρητική βουλή. Τόσο πίσω πήγαμε, ναι. Όταν ήταν τότε που θεσπίστηκε συνταγματικά η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος, τότε αγορέδευος, είχε πει ότι είναι το ριζικότερο πλήγμα κατά της συναλλαγής. Mm-hmm. Γιατί κάθε κυβέρνηση έβγαζε τους προηγούμενους, έβαζε τους δικούς της. Ναι. Πού να ήξερε τι θα ακολουθούσε μετά. Ότι η συναλλαγή όχι μόνο θα συνεχιζόταν, αλλά ότι θα επεκτηνόταν κιόλας. Και βεβαίως κάποια πράγματα άλλαξαν. Τι άλλαξε? Ότι η κυβέρνηση δεν έδιωχε τους προηγούμενους, απλώς τους προηγούμενους πρόσθεται και τους δικούς της. Έτσι είναι, δυστυχώς. Ποιος να σε διαψεύσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλό σου βράδυ. Τώρα, ακριβώς λόγω του σχεδίου διαθεσιμότητας υπαλλήλων, επικρατεί μεγάλη αναταραχή στο δημόσιο. Μιλώ για το σχέδιο που τέθηκε ήδη χθες σε εφαρμογή. Με το αντάρτικο εργαζομένων όμως, σε δήμους και περιφέρειες, από όπου προέρχεται και η πλειονότητα των υποδιαθεσιμότητα υπαλλήλων, συνεχίζεται. Ο Αντώνης Μανιτάκης πάντως έστειλε σήμερα επιστολή, με την οποία ζητά από τους υπουργούς να ενημερωθεί άμεσα για τις ανάγκες φορέων και υπηρεσιών σε προσωπικό, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των μετατάξεων και των μεταφορών. Αίσθηση στο μεταξύ προκάλεσε η δήλωση του εντεταλμένου της Άγγελα Μέρκελ, Hans Fuchtel, ότι 3.000 Έλληνες στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάνουν τη δουλειά 1.000 Γερμανών, τασόμενος προφανώς ουσιαστικά υπέρ των απολύσεων. Σοκ περιμένει το 2013 τους δημοσίους υπαλλήλους. Η διαθεσιμότητα και η αργία αποτελεί πλέον πραγματικότητα για 1.500 διοικητικών καθηκόντων και 500 επίορκους. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή, καθώς βάσει του Μνημονίου 3 το μεγάλο κύμα εξόδου από το δημόσιο έρχεται το νέο έτος, όπου μετά την αξιολόγηση δομών και προσωπικού θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ή θα μετακινηθούν 25.000 υπάλληλοι, τόσο μόνιμοι όσο και αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαίδευσης, κλάδου ή ειδικό. Ο εντεταλμένος της Γερμανίδας Καγκελαρίου πάντως τάχθηκε υπέρ των απολύσεων στου ΣΟΤΑ. Υπάρχουν μελέτες και έρευνες που έδειξαν ότι για εργασίες όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, που στην Ελλάδα απαιτούνται 3.000 εργαζόμενοι, στη Γερμανία η δουλειά διεκπεραιώνεται με 1.000 άτομα. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις ιδιαίτερα στους εταίρους που χρηματοδοτούν διαδικασίες στην Ελλάδα, γιατί δεν γίνεται πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού και να φανούν τρόποι πώς θα μειωθεί ο αριθμός τους. Η αξιολόγηση των δομών Υπουργείων και Φορέων που εποπτεύουν αναμένεται να επιφέρει μείωσή τους σε ποσοστό που κατά μέσο όρο θα φτάνει το 50%.
Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, του οποίου οι θέσεις θα καταργηθούν, θα τεθεί σε διαθεσιμότητα για ένα χρόνο με το 75% των αποδοχών του. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, οι υπάλληλοι μπορούν να μεταταγούν κατά προτεραιότητα με τη θέλησή τους ή υποχρεωτικά να μεταφερθούν σε άλλη υπηρεσία με μετατροπή της σχέσης εργασίας τους, να τοποθετηθούν για κάλυψη προσωρινών αναγκών οπουδήποτε εντός του δημοσίου ή να υπαχθούν σε προγράμματα επανεκπαίδευσης. Και μέσα σε ένα χρόνο, εάν δεν γίνει μετακίνηση που υπόθηκε προηγουμένως, είτε με αίτησή τους, ανάλογα με τα προσόντα τους, εάν προκηρυχθούν αλλού θέσεις, αλλά εδώ υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όταν εκενώνεται μια θέση στο δημόσιο, αυτό μετακαταργείται. Το αντάρτικο εργαζομένων σε δήμους και περιφέρειες πάντως, από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό εκείνων που τέθηκαν από την Τρίτη σε διαθεσιμότητα, συνεχίζεται, καθώς όλοι βλέπουν στο βάθος απολύσεις. Εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης πραγματοποιούν κατάληψη και αναμένεται να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, αφού, όπως λένε, 114 συνάδελφοί τους αναμένεται να δουν την πόρτα της εξόδου. Είμαστε διοικητική ΔΕΛΤΑ ΕΕ κατηγορίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να στοχοποιηθούμε ή ότι δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Θα πρέπει να μπει σε αξιολόγηση και όχι σε μια οριζόντια τέτοιου είδους κατευθείαν απόλυση. Τις αντιδράσεις των εργαζομένων ενισχύει η σύγχυση που επικρατεί μεταξύ των κομμάτων της συγκυβέρνησης, καθώς Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αποφεύγουν να δεσμευτούν ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο δημόσιο. Ενώ η Δημοκρατική Αριστερά κινείται στο πνεύμα του Αντώνη Μανιτάκη, ο οποίος με επιστολή του προς όλους τους υπουργούς ζητά να καταθέσουν αιτήματα ως προς τις ανάγκες φορέων και υπηρεσιών, επισημένοντας ότι οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα. Τώρα, είχαμε το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, έντονες αποδοκιμασίες και προπυλακισμούς σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, την ώρα που πήγαινε στην Τράπεζα της Ελλάδος για να συναντήσει τον διοικητή της, τον κύριο Προβόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τους συναδέλφους, τον Νίκο Υποφάντη, που βρίσκεται έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο κέντρο της Αθήνας, και τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Νίκο, να ξεκινήσουμε πρώτα από εσένα, να μας πεις τι ακριβώς έγινε. Ήταν εκεί συγκεντρωμένοι λοιπόν ομολογιούχοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται περιμένοντας μία λύση για το θέμα τους. Ακριβώς. 100 περίπου ομολογιούχοι είχαν συγκεντρωθεί εδώ επί της Οδού Ομήρου, γνωρίζοντας βεβαίως ότι επικεφαλής της συνάντησης που θα έχει κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Προβόπουλο, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, θα είναι ο κύριος Βενιζέλος. Αρχικά έφτασε εδώ ο κύριος Ακυμίδης. Βλέπουμε και τις εικόνες, ενώ μας λες εσύ, Νίκο, και μας περιγράφεις, παρακολουθούμε τι ακριβώς συνέβη. Έτσι, και από τα βίντεο που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Ο κύριος Σαχινίδης κατάφερε και πέρασε αυτήν την πόρτα που βλέπουμε μέσα, όπως κατάφερε να περάσουν και οι δημοσιογράφοι. Λίγο αργότερα λοιπόν, λίγο πριν από τις 6 παρα 5, έφτασε εδώ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με το αυτοκίνητό του. Οι ομολογιούχοι τον είδαν, διαπίστωσαν ότι είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το χτύπησαν το αυτοκίνητό του και κλώτσαν το αυτοκίνητό του και δεν σταμάτησε καθόλου σε αυτή την είσοδο. Διέφυγε με πολύ μεγάλη ταχύτητα προς την οδό Σταδίου. Αυτό το οποίο έγινε ήταν να αποκλειστούν για περίπου μισή ώρα μέχρι να έρθουν εδώ οι αστυνομικές δυνάμεις, δημιουργίες των ΜΑΤ. Βεβαίως αυτό που μάθαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήρθαν εδώ για να απεγκλωβίσουν τον κύριο Σαχινίδη και τους συναδέλφους που βρίσκονταν μέσα για να καλύψουν την συνάντηση, είναι ότι ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ δεν είχε ενημερώσει για την κίνησή του. Δηλαδή ότι θα παραστεί ο ίδιος εδώ ως επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ, θα συναντήσει τον κύριο Προβόπουλο. Ήταν γνωστό πάντως από χθες το βράδυ, είχε ανακοινωθεί ότι ο κύριος Βενιζέλος θα είχε συνάντηση με τον κύριο Προβόπουλο. Προφανώς η αστυνομία δεν το γνώριζε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι ένα θέμα. Βέβαια. Προφανώς είναι ένα θέμα. Τώρα, πρόδρομε, αμέσως μετά από αυτό το επεισόδιο, είχαμε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από την Υποκράτους. Ναι, εσύ από το ΠΑΣΟΚ μιλάνε για μια μικρή ομάδα αγανακτισμένων και βάζουν τη λέξη σε εισαγωγικά, ομολογιούχων, που όπως λένε παρεμπόδισε την είσοδο της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας. Κατηγορούν την ελληνική αστυνομία ότι δεν έκανε ουσιαστικά αυτό που έπρεπε ώστε να διασφαλιστεί μια θεσμική λειτουργία. Σε ανακοίνωσή τους δε τονίζουν πως είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο οι αγανακτισμένοι ομολογιούχοι δεν απευθύνονται στην κυβέρνηση και τα κόμματα που τους έδωσαν εύκολες προεκλογικές υποσχέσεις, αλλά στο ΠΑΣΟΚ που τους έχει παρουσιάσει κατ' επανάληψη την αλήθεια και τις μόνες εφικτές και συγκεκριμένες λύσεις που προστατεύουν πλήρως τα συμφέροντά τους. Όμως, μισό λεπτό πρόδρομο, ο κύριος Βενιζέλος δεν είχε πει ότι θα βρεθεί η λύση για τους ομολογιούχους. Εγώ θυμάμαι εκείνη την περίοδο όλοι έκλειναν με έναν τρόπο το μάτι σε αυτούς τους ανθρώπους. Σία ήταν προεκλογική περίοδος τότε. Στην Υποκράτος. Αυτό πάντως δείχνει πόσο προσχηματικά λέγονται κάποια πράγματα πάντως σε προεκλογικές περιόδους και πάνω σε ένα αρκετά ευαίσθητο ζήτημα.
Είναι μια αλήθεια αυτοσία. Πάντως θυμίζουν στην Ιπποκράτους ότι ο κ. Βενιζέλος εκείνη την περίοδο είχε πει για τους ομολογιούχους πως δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από το κούρεμα και μάλιστα επικαλούνται τις δηλώσεις του ότι αν υπήρχε εξαίρεση το ίδιο θα ζητούσαν και σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα η Γερμανία ή η Γαλλία. Θυμίζουμε βέβαια και άλλα στελέχη όπως ο κ. Χρυσοχοίδης και ο Λοβέρδος να λένε τότε πως πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ήταν προεκλογική περίοδος. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε στο νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης που άνοιξε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε αντισυνταγματικές κάποιες διατάξεις του νόμου Ραγκούση για τη χορήγηση της ελληνικής ηθαγένειας. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή για άμεση εφαρμογή της απόφασης στους αρμόδιους υπουργούς. Γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ιπποκράτους αλλά και της Αγίου Κωνσταντίνου με το Πασόκ να διαμηνεί ότι καμία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν μπορεί να αναλυφθεί βεβαιασμένα και χωρίς τη συμφωνία των κομμάτων που τη στηρίζουν. Για υιοθέτηση της ατζέντας του μίσους και του φόβου που ορίζει η Χρυσή Αυγή, κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε νέο αγκάθι για την κυβέρνηση και τη συνοχή της, εξελίσσεται ο νόμος για την ηθαγένεια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου Ραγκούση. Το νέο νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, που θα είναι συμβατό με την νομοθεσία, θα δοθεί στη δημοσιότητα σε μία εβδομάδα. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή στους αρμόδιους υπουργούς να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Με εντολή του Πρωθυπουργού κυρίου Αντώνη Σαμαρά, καλούνται ο Υπουργός Εσωτερικών κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης και ο αναπληρωτής υπουργός κύριος Χαράλαμος Αθανασίου να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες για την άμεση εφαρμογή της χθεσινής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τις προϋποθέσεις απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας, τόσο με τη γέννηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα, όσο και με την πολιτογράφηση, έτσι ώστε να ερευνάται πλέον μεταξύ άλλων αν αυτοί έχουν δεσμό με το ελληνικό έθνος, όπως το δικαστήριο συγκεκριμένα απαιτεί. Ωστόσο, αυτή η απόφαση του Πρωθυπουργού προκάλεσε αντιδράσεις από τους κυβερνητικούς εταίρους. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι θα αναμένει τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να τοποθετηθεί και διαφωνεί με τον τρόπο ανάληψης της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Είναι προφανές ότι καμία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν μπορεί να αναληφθεί βεβαιασμένα και χωρίς τη συμφωνία των κομμάτων που τη στηρίζουν. Η νομοθετική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών πρέπει να έχει σταθερό κριτήριο τη συγκρότηση μιας ασφαλούς και συνεκτικής πολιτικής κοινότητας, με αναγνωρισμένο το δικαίωμα του μετανάστη να αποκτά την ελληνική ηθαγένεια, με αντικειμενικό κριτήριο το δεσμό του με την Ελλάδα. Έντονη ήταν και η αντίδραση του τότε Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter. Αν οι διαρροές είναι ακριβείς, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις για τα παιδάκια δεύτερης γενιάς, όχι για τους ενήλικες μετανάστες. Η άποψή μου, αφού μάθουμε επίσημα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάντως, εγώ δεν πρόκειται να επαναλάβω τις αρνητικές πρακτικές της μεταπολίτευσης. Σφόδρη ήταν η επίθεση στην κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, που σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για υιοθέτηση ατζέντας μίσους και φόβου. Με προσωπική εντολή του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σπέβδει να καταργήσει τον νόμο Ραγκούση για την ηθαγένεια πριν καν δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι έχει υιοθετήσει την ατζέντα του μίσους και του φόβου που ορίζει η Χρυσή Αυγή. Επιπλέον, για πολλωστή φορά, η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι προτιμά να δημαγωγεί και όχι να δίνει δίκαιες λύσεις. Η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, αλλά δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Πληροφορούμε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχει τίποτε το προοδευτικό σε μια χώρα που καταντάει ανοχήρωτη σε όποιον θέλει να μπει και να εγκατασταθεί χωρίς έλεγχο και νόμιμες προϋποθέσεις. Ο νόμος, παρά το γεγονός της αντισυνταγματικότητάς του, εφαρμόστηκε και αλλίωσε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών με χιλιάδες τριτοκοσμικών λαθρομεταναστών να προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα για να εκλέξουν τον προστάτη των ονείρων τους. Είναι μαζί μου πριν από όλα η Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, καλησπέρα, για να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό που έχει κριθεί αντισυνταγματικό σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν μιλάμε για το σύνολο του νομοσχεδίου, πρώτον, γιατί έχει γίνει μια παρανόηση από χθες το βράδυ, οπότε και έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Να πούμε εσύ ότι έχουν κριθεί ορισμένες συγκεκριμένες διατάξεις αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η πρώτη που κρίθηκε αφορά το δικαίωμα που δόθηκε με τον νόμο Ραγκούση σε αλλοδαπούς, κυρίως οικονομικούς μετανάστες, γιατί η ηθαγένεια δεν αφορά μόνο οικονομικούς μετανάστες, αλλά αλλοδαπούς, ανθρώπους δηλαδή που δεν είναι ελληνικής υπηκότητας, να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές μέχρι την εκλογή Δημοτικού Συμβούλου, όχι να ψηφίζουν για δήμαρχο ή για περιφερειάρχη, όταν δεν είχαν την ελληνική υπηκότητα, αλλά είχαν προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής, δηλαδή είχαν πράσινη κάρτα. Μάλιστα. Το δικαστήριο τι είπε? Είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι νόση συνταγματική αυτή η διάταξη, διότι κατά το Σύνταγμα, όποιος έχει δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχει την ελληνική υπηκότητα. Όχι να είναι Έλληνας,
με την έννοια να είναι Έλληνας-Έλληνας, να έχει την ελληνική υπηκότητα. Δηλαδή αυτό. Και αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Γιατί δεν απαγόρευσε το Συμβούλιο της Επικρατείας το δικαίωμα σε αλλοδαπούς που έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα να ψηφίζουν, για να μην τρελαθούν. Σωστά μικρός. Και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί ξαναλέω, υπάρχει πολύ ραδιοαρβίλα σε σχέση με αυτό από χθες. Τρελά πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι η μία διάταξη που κρίθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Η άλλη διάταξη είναι αυτή που λέει με ποιες προϋποθέσεις ένας αλλοδαπός και όχι μόνο οικονομικός μετανάστης παίρνει την ελληνική ηθαγένεια. Εδώ το δικαστήριο είπε ότι αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι αυστηρότερες. Δηλαδή, για να μην μπλέξουμε στην περιπτωσιολογία και τις πούμε όλες τώρα, αυτές που έχει ο νόμος Ραγκούσι ότι πρέπει να είναι αυστηρότερες. Και έκρινε και αντισυνταγματική τη ρύθμιση του νόμου Ραγκούσι, που έδινε τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ελληνική υπηκότητα χωρίς άλλο τίποτα σε ένα παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα. Ανεξαρτήτως αν ο πατέρας του και η μάνα του που ήταν αλλοδαποί έχουν την ελληνική υπηκότητα, ή αν έχει γίνει ενήλικο, ή αν έχει φτάσει 18 χρονών, ή αν έχει πάει στο σχολείο. Μάλιστα. Ή αν δεν... Αυτό κρίθηκε αντισυνταγματικό. Πρέπει να σου πω ότι ανάλογες ρυθμίσεις υπάρχουν σε δεκάδες χώρες του κόσμου. Όλες οι χώρες έχουν κάποιο σύστημα που δίνουν την ηθαγένειά τους και την υπηκότητα. Εκτός από την Αμερική που τον 20ο αιώνα για να γίνει αμερικάνικο έθνος έδινε αμερικανική υπηκότητα σε όποιον περνούσε τα αμερικανικά σύνορα. Λοιπόν, αλλά έχουν περάσει δύο αιώνες από τότε. Αυτά για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάποιες πρακτικές λοιπόν. Ερωτήσεις τώρα, Ιωάννα. Μπορεί κάποιος που έχει πάρει την ηθαγένεια με βάση αυτό το νόμο να τη χάσει τώρα? Σε καμία περίπτωση. Αυτό έχει διευκρινιστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ. Όποιος πήρε την ηθαγένεια με βάση τον νόμο Ραγκούσι θα τη διατηρήσει και θα είναι Έλληνας υπηκός. Δηλαδή, ό, γέγονε, γέγονε. Και δεύτερον, δεν θα υπάρξει καμία ακύρωση εκλογικού αποτελέσματος όπου ψήφισαν άνθρωποι με βάση αυτό που λέμε πράσινη κάρτα ή με στοιχεία νόμιμη διανομή. Αυτή μην φανταστείς ότι είναι τίποτα εκατοντάδες χιλιάδες, γιατί βλέπω ότι γίνεται και... αυτή είναι περίπου 10 με 12.000 υπολογίζονται συνολικά σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, υπήρχε και προεκλογικά με αυτό το νόμο. Τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών επανεπεξεργάζεται ένα μεγάλο μέρος του νόμου εδώ και καιρό. Τι θα περιλαμβάνει τελικά? Θα περιλαμβάνει, πρώτον θα καταργεί σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αυτή τη διάταξη που λέει το παιδί που γεννιέται αποκτάει χωρίς τίποτε άλλο την ελληνική ηθαγένεια. Ναι. Θα προϋποθέτει χρόνο μεγαλύτερο από ό,τι προέβλεπε ο νόμος Ραγκούσι για τον ενήλικα αλλοδαπό που θέλει να γίνει Έλληνας πολίτης. Από τα 7 χρόνια θα τα πάει στα 10. Αυτό είναι ο νομοσχέδιο που το επεξεργάζεται ο κύριος Αθανασίου. Και σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για την ψήφο, με προϋποθέσεις αυτό θα καταργηθεί, γιατί το έχει πει ξεκάθαρα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εσία μου, το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε, άναψε το πράσινο φως για μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που ήταν από καιρό δρομολογημένη. Μάλιστα. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στον πρόδρομο και πάλι, στον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, γιατί εδώ πάει σε πολιτικό επίπεδο να ανάψει νέα φωτιά στην κυβέρνηση με αυτό το θέμα. Γιατί είχαμε αντιδράσεις σε αυτή την εντολή που έδωσε ο Πρωθυπουργός να προχωρήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί στην προσαρμογή του νόμου και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Δημοκρατική Αριστερά. Έτσι φαίνεται εσύ, η κυβερνητική συνοχή είναι φανερό ότι θα δοκιμάζεται συχνά. Και όχι μόνο αυτό, θα μου επιτρέψει να πω ότι στο ζήτημα της ηθαγένειας βλέπουμε για πρώτη φορά μια άτυπη συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ, ΔΙΜΑΡ και ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ να διαφωνούν ως προς τις αλλαγές στον νόμο και να συμμαχούν ουσιαστικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χρεώνει στη Νέα Δημοκρατία μια κίνηση να προλάβει τη Χρυσή Αυγή. Η κυρία Γεννηματά τονίζει ότι καμία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν μπορεί να αναλυθεί βεβαιασμένα και χωρίς τη συμφωνία των κομμάτων που τη στηρίζουν, ενώ και πηγές της Ιπποκράτους θέτουν όρια προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση. Η ΔΙΜΑΡ λοιπόν θεωρεί πως είναι μια οδυνηρή έκπληξη η κίνηση του κυρίου Σαμαρά. Στην Αγίου Κωνσταντίνου τονίζουν ότι ιδιαίτερα πρέπει να αναγνωρίζεται ο δεσμός με τη χώρα μας των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σε αυτήν, και λένε επίσης ότι δεν δικαιολογείται καμία ρύθμιση που να υποχωρεί μπροστά σε έναν ρατσισμό και σε ξενοφοβία. Και έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, που είχε μια πολύ έντονη αντίδραση. Η Κουμουνδούρου τι λέει? Παρεμβαίνει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ στην όλη υπόθεση, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δημαγωγεί και δεν δίνει δίκαιες λύσεις. Πρέπει να σας πω ότι ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης νωρίτερα σε μήνυμά του στο Twitter αφήνει υπόνοιση ότι η απόφαση του ΣΤΕ καθορίστηκε ουσιαστικά από τον Υπουργό Αναπληρωτή Εσωτερικών, τον κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, τον οποίο μάλιστα αποκαλεί
και δικαστή του Σαμαράς. Καταγγέλλει δηλαδή παρέμβαση στη δικαιοσύνη ο κύριος Παπαδημούλης. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, πρόδρομε. Τώρα πάμε στον Γιάννη Τζούνο για να δούμε, Γιάννη, τι λέει το Μέγαρο Μαξίμου. Για ποιο λόγο σηκώνει αυτό το θέμα τώρα ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι αυτό που το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι ότι το κράτος δεν θα μπορούσε να έχει ποτέ ένα νόμο τον οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει αντισυνταγματικό. Και αυτό διότι ρητά το λέει και το Σύνταγμα, ότι η διοίκηση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, πολλό δε μάλλον περισσότερο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα, ήταν μια προεκλογική δέσμευση του κυρίου Σαμαρά. Όλοι θυμόμαστε ότι είχε επενδύσει πάνω σε αυτό, είχε πει ότι θα αλλάξει ο νόμος για την Ιθαγένεια, ο νόμος Ραγκούση, και ουσιαστικά αυτό που λένε κυβερνητικές πηγές είναι ότι προσαρμόζεται ο νόμος αυτός σε ό,τι έχει, σε όποια νομοθεσία ακολουθούν και χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Και γι' αυτό το λόγο αναφέρονται στην προγραμματική συμφωνία των τριών κομμάτων, όπου εκεί ρητά αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή, λέει χαρακτηριστικά η συμφωνία, του θεσμικού πλαισίου για απόδοση Ιθαγένεια σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εξελίξεις και σε αντιστοίχηση με τα ισχύοντας ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρονται προφανώς στον Ευρωπαϊκό Νότο. Πολύ προσεκτικά. Μια πολύ προσεκτική διατύπωση έτσι πάνω στην προγραμματική συμφωνία, γιατί όλοι γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτό θα ήταν ένα σημαντικό αγκάθι στην προσπάθεια να τα βρουν και να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση οι τρεις εταίροι πλέον. Κοίταξε, οπωσδήποτε είναι μια καυτή πατάτα, και επειδή υπάρχουν ήδη πρώτες αντιδράσεις, τις περιέγραψε ο πρόδρομος, από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά, εγώ πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, ενδεχομένως να είναι και λίγο παραπάνω, θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, όπου το νομοσχέδιο θα κατατεθεί, εκεί θα αμβληθούν οι όποιες διαφορές, διότι ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο θα ακολουθεί τα πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών, τουλάχιστον αυτό λένε από την κυβέρνηση, και θα είναι και στο πλαίσιο της, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, προσεκτικά διατυπωμένης, αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνίας των τριών κομμάτων. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Μαζί με Κατερίνα Κρυβοπούλου τώρα. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, εσύ. Είναι ένα θέμα δύσκολο, είναι ένα θέμα σίγουρα λεπτών χειρισμών και ένα θέμα, όπως μας είπε και ο Γιάννης Τζούνος, το οποίο ο Αντώνης Σαμαράς έχει επενδύσει πολιτικά. Δηλαδή θυμόμαστε πόση έμφαση ακριβώς έδινε σε αυτό το θέμα προεκλογικά. Ναι, ωστόσο νομίζω ότι βιάστηκαν πάρα πολύ σύντομα στο Μαξίμου να ανοίξουν τώρα το θέμα, χωρίς καν να έχει καθαρογραφεί και να έχει δημοσιευθεί η απόφαση του ΣΤΕ. Και έχει δίκιο εδώ το ΠΑΣΟΚ που διαμαρτύρεται ως προς αυτό. Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε να πει κανείς πως μοιάζει με τρικυμία στην πανιέρα αυτή η υπόθεση. Αλλά μια τρικυμία που μπορεί να σε κάνει να μπουλιάξεις τα ριχά όμως, έτσι. Γιατί το λες αυτό, Κατερίνα? Πρώτον, γιατί έρχεται σε μια στιγμή που μόλις έχεις κλείσει το τραύμα, ή έχει κλείσει από μόνο του, όπως και να το δούμε, το τραύμα που προκάλεσε στη συνοχή της τρικομματικής κυβέρνησης στο πακέτο μεταμέτρηση. Ή προσπαθεί να κλείσει. Ή πριν καλά-καλά κλείσει το πρώτο ρήγμα, ξανανοίγει νέο. Και τίνει να διαμορφωθεί και ένα νέο αδιέξοδο. Η Δημάρ είχε ψηφίσει τον νόμο Ραγκούση. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τη Δημάρ να συνενέσει τώρα. Το ΠΑΣΟΚ πήρε τη θέση που αναμέναμε. Ασχέτως αν ο Βενιζέλος προσωπικά μεταξύ μας τώρα δεν θα έχει κανένα ζόρι να διαστεί ο Ραγκούσης. Ναι, πήρε όμως ένα νομοσχέδιο που έφερε το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Λοιπόν, θα μου πεις, η Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη να μην αφήνει άλλα κενά στα δεξιά της. Σύμφωνοι ως προς αυτό και ως προς τη διαπίστωση ως προς αυτό δηλαδή. Η άλλη εταίρη όμως και αυτό το χρόνο. Από την άλλη, και κυρίως οι Δημάρ, δεν έχουν κανένα άλλο περιθώριο σία να πάνε κι άλλο πιο δεξιά. Αυτά συγκρούονται. Πώς θα περάσει ο νέος νόμος? Θα βρεθούμε πάλι στην διελκυστίνδα που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα? Τι θα κάνει ο Κουπέλης και αν θα ρίξει την κυβέρνηση? Πώς θα χειριστεί την υπόθεση του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής? Θυμίζω ότι η κατάργηση του νόμου Ραγκούση που είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία είχε παγώσει ακριβώς για να μην δυσαρεστηθούν οι άλλοι δύο εταίροι, έτσι. Υπό μία έννοια λοιπόν και με αναγωγές. Μπορεί η υπόθεση αυτή, η βεβαιασμένη και σπασμωδική εκ πρώτης όψεως, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να ξεπεράσει και τα προβλήματα που προκάλεσε, να είναι πιο σοβαρά δηλαδή τα προβλήματα και από αυτά που προκάλεσε το μνημόνιο, και να δούμε εκπλήξεις από εκεί που δεν τις περιμένουμε. Είναι, νομίζω λοιπόν, ακατανόητο και αψυχολόγητος εκ τούτου, γιατί το Μαξίμου ανοίγει τώρα νέο μέτωπο και στο κάτω-κάτω σία μου το πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καμιά περίπτωση Ιθαγένεια πάντως, έτσι. Ναι. Ή, τουλάχιστον το σημαντικότερο, ναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, να δούμε πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση. Μας είπε ο Γιάννης Τζούνος ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν μια αισιοδοξία. Ότι όταν θα το δουν αποτυπωμένο στο χαρτί, θα δουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως λένε, είναι στο πλαίσιο. Λέμε, γι' αυτό είπα και εκ πρώτης όψος. Αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν βλέπουμε, θα φανεί το. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει κάτι άλλο που δεν βλέπουμε και που εξηγεί όλη αυτή την πυροδότηση της έντασης. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Κρυβοπούλου. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ.
μαζί μας για να δούμε σε λίγο τις βίαιες διαδηλώσεις στην Ισπανία με αφορμή την Πανευρωπαϊκή ημέρα κατά της λιτότητας. Πάμε στον Γιώργο Φελίδη τώρα για την περιήγησή μας στη διεθνή επικαιρότητα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Σία. Ημέρα αλληλεγγύης προς τις βάναυσα πληττόμενες χώρες του Νότου ήταν η σημερινή. Με επίκεντρο την Ισπανία, όπου η γενική απεργία σημαδεύτηκε από βίαιες συμπλοκές, δεκάδες συλλήψεις αλλά και μαζική συμμετοχή των εργαζομένων. Γενικό χειρόφρενο στις συγκοινωνίες τράβηξαν οι εργαζόμενοι στην Πορτογαλία, ενώ με στάσεις εργασίας και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, τα συνδικάτα σε Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα αλλά και άλλες 17 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Η Ισπανική Δημοκρατία σε πλήρη δράση στο κέντρο της Μαδρίτης, με αστυνομικά ρόπαλα. Ειδικές δυνάμεις ασφαλείας έδειξαν πρόθυμες να εξαντλήσουν το όριο της εντολής που είχαν λάβει για μηδενική ανοχή. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν σταμάτησαν τον ξυλοδαρμό διαδηλωτών ακόμη και μπροστά στις κάμερες. Ανάλογες εικόνες εκτυλίχθηκαν και στο κέντρο της Βαρκελόνης, με τη βαναυσότητα σε όλο της το μεγαλείο. Η αντιπαράθεση είχε λάβει χαρακτηριστικά μάχης από το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης, με τους αστυνομικούς απέναντι σε απεργούς αποφασισμένους να διαλαλήσουν με κάθε μέσο το μήνυμά τους. Γενική απεργία. Οι συμπλοκές οδήγησαν σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ δεκάδες ελαφρά τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες. Τα σποραδικά επεισόδια δεν μπόρεσαν να υποσκάψουν τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων που άρχισαν από τα μεσάνυχτα σε σταθμούς λεωφορείων, σε εργοστάσια, ναυπηγεία και δημόσιες υπηρεσίες. Στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων βρέθηκε από αργά το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ισπανικών Συνδικάτων. Οι πολιτικοί μας λένε ότι αυτή είναι μια πολιτικά υποκινούμενη απεργία. Τι ξέρουν άραγε από πολιτικές κινητοποιήσεις? Φυσικά και πρόκειται για πολιτική απεργία ενάντια στις πολιτικές αυτής της αυτοκτονικής και αντικοινωνικής κυβέρνησης. Της κυβέρνησης της ανεργίας, της δυστυχίας και της πτώχειας. Στην Πορτογαλία τα συνδικάτα έβαλαν λουκέτο σε σιδηροδρόμους και συγκοινωνίες από το βράδυ της Τρίτης. Στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, οι εργαζόμενοι έδωσαν μαζικό και δυναμικό παρόν στη γενική απεργία. Μπορεί να μην λύσουμε το πρόβλημα σήμερα, αλλά κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, επειδή ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να βρούμε έναν άλλο δρόμο για τη χώρα. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτού του είδους τις πολιτικές των κεντροδεξιών, των σοσιαλδημοκρατών, της Τρόικα και της Μέρκελ. Η απάντηση στους απεργούς ήρθε από την ίδια τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Το δικαίωμα της διαμαρτυρίας είναι προφανές στις δημοκρατίες και φυσικά θα λάβουμε υπόψη τα επιχειρήματα. Αλλά πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα. Να ανοίξουμε τις αποστεωμένες αγορές εργασίας. Να δώσουμε σε περισσότερο κόσμο θέσεις απασχόλησης. Να γίνουμε πιο ευέλικτοι. Να δώσουμε ιδιαίτερα στους νέους περισσότερες ευκαιρίες. Στην Ιταλία, η κεντρική συγκέντρωση της Ρώμης εκτράπηκε σε συμπλοκές της αστυνομίας με τους φοιτητές, οι οποίοι βρέθηκαν στην αιχμή του δόρατος των κινητοποιήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν δεκάδες συλλήψεις, αλλά και πάνω από 50 τραυματισμοί διαδηλωτών. Στο Βέλγιο, τα συνδικάτα σιδηροδρομικών διοργάνωσαν 24ωρη απεργία, την δεύτερη μέσα σε 6 εβδομάδες. Οι απεργοί άρχισαν από το βράδυ να καταλαμβάνουν θέσεις έξω από τα μαξοστάσια. Λιτότητα σημαίνει περικοπές στις δημόσιες εταιρείες και στις κοινοφελείς υπηρεσίες, αλλά και περικοπές στα εισοδήματα και την αγοραστική δύναμη της εργατικής τάξης. Η λιτότητα σημαίνει οικονομική ύφεση και βαθαίνει την κρίση. Στη Γαλλία, εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συλλαλητήρια σε άλλες πόλεις σε μια ημέρα αλληλεγγύης για τους δοκιμαζόμενους λαούς του Ευρωνότου. Η υπερβολική λιτότητα σε ορισμένες χώρες του Νότου φέρνει βαριά ύφεση στην Ευρώπη, προκαλεί ανθρώπινες τραγωδίες, μπλοκάρει την πραγματική οικονομία και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Στην Ελλάδα, η συμμετοχή στην Πανευρωπαϊκή ημέρα των εργατών ενάντια στη λιτότητα ήταν υποτονική, σε αντίθεση με προηγούμενες κινητοποίησεις. Πάντως, για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι εργαζόμενοι έδειξαν με θορυβώδη τρόπο ότι η παρατεταμένη ύφεση δεν απειλεί μόνο να κάψει το ευρωπαϊκό όνειρο, αλλά και να πυροδοτήσει κοινωνική έκρηξη. Εκρηκτική για άλλους λόγους είναι η κατάσταση τώρα, Γιώργο, στην Μέση Ανατολή και πέραν της Συρίας. Ανοίξατε τις πύλες της κολάσεως. Έτσι προειδοποιεί η Χαμάς στο Ισραήλ μετά την δολοφονική αεροπορική επιδρομή στη λωρίδα της Γάζας που σκότωσε το διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Ισλαμικής Οργάνωσης Αχμέτ Τζαμπάρι. Το θύμα μαζί με το γιο του βρισκόταν σε ένα κινούμενο όχημα που έγινε στόχος πυράβλου. Μάλιστα, η Ισραηλινή αντικατασκοπία Σινμπέτ που οργάνωσε την επίθεση έδωσε και το σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα κατηγορώντας τον Τζαμπάρι για τρομοκρατική δράση δεκαετιών. Σία.
Αυτόπτες μάρτυρες στο μεταξύ λένε ότι πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες Ισραηλινές επιθέσεις με 7 νεκρούς. Ακριβώς, και έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Τώρα, αμέσως μετά στο Echo News, θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Μπάρνηθα να ανακάμψει. Κατένα Χριστοφίλη του, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Αυτή την Κυριακή αρχίζει και πάλι νέος κύκλος αναδασώσεων στην Μπάρνηθα, με εθελοντές που έχουν πρώτα περάσει βέβαια από ειδικά σεμινάρια και έχουν πιστοποιηθεί σχετικά. 5 χρόνια μετά την πυρκαγιά που έκαψε το 1/3 του Δρυμού, σε ποια κατάσταση βρίσκουμε την Μπάρνηθα σήμερα? Να πούμε ότι υπάρχουν εμφανή σημάδια ανάκαμψης, με την έννοια ότι έχουμε κάποια δείγματα φυσικής αναγέννησης στα δασικά είδη εκτός της Ελλάδας, που είναι δύσκολο είδος, δηλαδή στα πεύκα και στα κυπαρίσια. Οι εθελοντές βοήθησαν πάρα πολύ σημαντικά στην τεχνητή αναδάσωση πέρσι της κεφαλινιακής Ελλάδας, που είναι και το έμβλημα του Δρυμού. Όμως χρειάζεται πολύ υπομονή, πολύ κόπος και πολλές δεκαετίες μέχρι να ξαναγίνει όπως ήταν. Ιδιαίτερα συγκινητικό, πρέπει να πούμε, είναι το πάρκο των ψυχών, που στήθηκε με γλυπτά από καμένους κορμούς στην είσοδο της Πάρνηθας. Εδώ και λίγες ημέρες, στην είσοδο της Πάρνηθας, τον επισκέπτη υποδέχεται το πάρκο των ψυχών. Ανθρώπινες μορφές καλυσμένες σε ξύλο, εις ανάμνηση των ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν στο σανατόριο της Πάρνηθας, αλλά και εις ανάμνηση της πυρκαγιάς του 2007. Ενέπνευσε η ιστορία του απέναντι κτηρίου, που ήταν από το 1912 μέχρι το 1960 περίπου σανατόριο. Και επειδή με ενδιαφέρει το παρελθόν, να μην το ξεχνάμε, γιατί όταν το ξεχνάμε επιστρέφει πιο δύσκολο και πιο σκληρό, ήθελα να επαναφέρω μνήμες. Και να επαναφέρω μνήμες διαμέσου καμένων δέντρων, που και αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι έγινε κάτι πολύ καταστροφικό που δεν πρέπει να το ξαναζήσουμε. Ο καλλιτέχνης προσέφερε αφιλοκερδώς τη δουλειά του, όπως αφιλοκερδώς προσφέρονται και οι χιλιάδες εθελοντές, βάζοντας ένα λιθαράκι ο καθένας για την αναγέννηση της Πάρνηθας μετά την πυρκαγιά του 2007. Το πρόγραμμα αναδάσωσης, μόνο με επιλεγμένους και πιστοποιημένους εθελοντές, που αποδείχθηκε αποτελεσματικό, ξεκινά και πάλι από αυτή την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, για να συνεχιστεί όλο το χειμώνα με νεαρά φυτά που καλλιεργούνται για αυτό το σκοπό στο φυτώριο της Πάρνηθας. Γύρω στους 2.000 εθελοντές έχουν έρθει σε αυτό το διάστημα και έχουν φυτέψει γύρω στα 5.000 δέντρα και έχουν περιποιηθεί 25.000 δέντρα που είχαν φυτευτεί το 2008. Ο δρόμος της ανάκαμψης για την Πάρνηθα θα είναι μακρύς, και εκτός της εθελοντικής εργασίας, η προσπάθεια του φορέα θα πρέπει να ενισχυθεί και οικονομικά. Αν και έχει επενδυθεί πολύ σκόπος και προσπάθεια από χιλιάδες εθελοντές, το στοίχημα για την ανάκαμψη της Πάρνηθας ακόμη δεν έχει κερδιθεί. Έτσι, τώρα είναι η ώρα των ιδιωτών και των εταιριών να αποδείξουν την κοινωνική τους ευθύνη, συνδράμοντας οικονομικά, ώστε να έχει αποτέλεσμα αυτή η μεγάλη προσπάθεια. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά, η Πάρνηθα αγωνίζεται να κλείσει τις πληγές της. Σε μεγάλο ποσοστό το βουνό έχει πρασινίσει, όμως θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες και συνεχείς προσπάθειες για να επιστρέψει το δάσος της Ελλάδας που προϋπήρχε. Ένα είδος απαιτητικό που χρειάζεται ειδικές συνθήκες για να αναπτυχθεί, και απαραίτητα σκιά και υγρασία. Ωστόσο, για την ώρα τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Εάν είχαμε ένα ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 50%, θα ήμασταν ευχαριστημένοι, γιατί η κεφαλινιακή Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα ποσοστό περίπου τώρα, 76%, οπότε η επιτυχία είναι διπλάσια σχεδόν. Το πρόβλημα παραμένει στα σημεία όπου υπάρχουν μεγάλες κλίσεις, στις βραχώδεις πλαγιές, όπου δεν μπορεί να γίνει συμβατική αναδάσωση, και η επιχείρηση, εκτός από δύσκολη, θα είναι και ακριβή. Σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να συνεισφέρουν ιδιώτες και επιχειρήσεις, γιατί η Πάρνηθα ανήκει σε όλους και ίσως θα έπρεπε να γίνει και προσωπική υπόθεση όλων μας. Τα καλά νέα της ημέρας, ιδιαίτερως καλά για όσους αγαπούν τον καφέ, γιατί θα δούμε πως ένας καφές την ημέρα μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο με άλλο μάτι. Τις ευεργετικές ιδιότητες της καφείνης παρουσίασαν επιστήμονες Γερμανικού Πανεπιστημίου, καθώς σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Plus One, η καφείνη βοηθάει τον άνθρωπο να έχει ταχύτερες αντιδράσεις και να πραγματοποιεί λιγότερα λάθη. Παράλληλα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως η καφείνη κάνει τον κόσμο να μοιάζει καλύτερος, καθώς έχει θετική επίδραση σε αυτόν που την καταναλώνει. Στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε πως οι 33 από τους 66 εθελοντές που είχαν καταναλώσει δισκία με ποσότητα καφείνης ίση με 2 φλιτζάνια καφέ ήταν πιο ακριβείς στην αλληλουχία των γραμμάτων που έπρεπε να διαβάσουν
από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ποσοστό 7%. Παλαιότερες έρευνες συμπέρανε πως η καφεΐνη ενισχύει την αισιοδοξία, τις θετικές σκέψεις και τις πνευματικές δεξιότητες. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι. Παρελθόν αποτελεί ο Ζεσουάλδο Φερέιρα από τον Παναθηναϊκό. Λεπτομέρειες για το διαζύγιο της πράσινης ΠΑΕ με τον Πορτογάλο τεχνικό θα μας δώσει ευθύς αμέσως από την αίθουσα ειδήσεων ο Νίκος Παγκάκης. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Μανώλη, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι τέλους για τον Ζεσουάλδο Φερέιρα στην Παιανία και τον Παναθηναϊκό. Ο Πορτογάλος τεχνικός που δέχτηκε τις τελευταίες μέρες έντονη κριτική και κάτω από συνθήκες πίεσης που υπήρχαν στο τριφύλι και προβλήματα. Για να εξομαλύνει την κατάσταση, να διευκολύνει τον Παναθηναϊκό να γυρίσει σελίδα, δήλωσε την παραίτησή του. Από εδώ και πέρα, η σκητάλη παραδίδεται στον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Ο 58χρονος τεχνικός θεωρείται ο καταλληλότερος, είναι γνώστης της κατάστασης στην Παιανία, γνωρίζει πολύ καλά το έμψυχο δυναμικό σε άνδρες και νέους. Μέχρι τώρα ήταν προπονητής στην ομάδα νέων του Παναθηναϊκού, θεωρείται μέτρηστη ψυχολογία, ενώ να θυμίσω ότι οδήγησε τον Παναθηναϊκό το 96 στους 4 του κυπέλου πρωταθλητριών. Βοηθός του θα είναι ο Βονόρτας. Με δίδυμο λοιπόν ο Χουάν Ραμόν Ρότσα και Γιάννη Βονόρτα την Κυριακή ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Παγκάκη. Σε άλλες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το χώρο του ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός και Γιάννης Φετφατζίδης συμφώνησαν για επέκταση συμβολέου του διεθνή μέσου κατά έναν χρόνο και η συνεργασία τους θα συνεχιστεί μέχρι το 2016. Εν τω μεταξύ, οι εργασίες ξεκίνησαν για την ανακατασκευή του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης, προκειμένου η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού να είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αγώνες τον Ιανουάριο. Οι εργασίες στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ξεκίνησαν προκειμένου να είναι έτοιμο στα μέσα του Ιανουαρίου για να επιστρέψει εκεί ο Παναθηναϊκός. Τα έργα στο Απόστολος Νικολαίδης ξεκίνησαν. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ευελπισούν να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να επιστρέψει η ομάδα στη φυσική της έδρα μέσα στον Ιανουάριο. Οι εργασίες αφορούν αρχικά την αλλαγή του χλωοτάπητα και κατόπιν θα γίνουν κάποιες αναστηλώσεις στα πέταλα του γηπέδου. Η επιστροφή των πρασίνων στη φυσική του έδρα υπολογίζεται την 18η ή τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πειθαρχική δίωξη στην ΑΕΚ ασκήθηκε από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα της ΕΠΟ Κωνσταντίνο Πετρόπουλο για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ μεταξύ των οπαδών της και της αστυνομίας μετά τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στα αγωνιστικά, χωρίς τους Κωνσταντόπουλο και Βλάχο, αλλά και τους διεθνείς Κατίδη και Μπουγαΐδη, συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα με τη Βέρεια. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κώστας Μανολάς στον Ολυμπιακό, εν ώψη του αγώνα με την Κέρκυρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο νεαρός αμυντικός ακολούθησε μέρος της προπόνησης και ο Λεωνάρντο Ζαρντίμ θα τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή. Στις αγορές τώρα, έντονη άνοδο σήμερα για το χρηματιστήριο της Αθήνας. Αντιθέτως, ήταν αρνητικό το κλίμα για τους βασικότερους δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστήριων. Το ίδιο και για τη Wall Street. Πριν από λίγο υποχωρούσαν τόσο ο Dow Jones όσο και ο Nasdaq. Στα νομίσματα, το ευρώ ενισχύεται σε σχέση με το δολάριο και το γεν. Κέρδηκε για το αμερικανικό νόμισμα έναντι του ιαπωνικού. Κερδίζουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το ίδιο και η τιμή του χρυσού στα 1.731 δολάρια ουγγιά. Τη Χριστίνα Σούζη τώρα, τη μετεωρολόγο μας. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Σία. Πάλι από τα βουνά ξεκινάμε. Από τα βουνά, αλλά έχουμε και θάλασσα σήμερα. Λοιπόν, είναι το Επταχώρι. Τι ομορφιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η Δήμητρα μας την έστειλε. Είχε πάει από εκεί μια βόλτα την περασμένη εβδομάδα. Είναι στα όρια των ομών Καστοριάς, Ιωαννίνων και Γρεβενών. Και για κάποιο λόγο εδώ στο πλατό κάναν συνειρμούς με φαγητά και τέτοια. Έτσι, δεν ξέρω γιατί. Κάτι θα ξέρουν. Κοίταξε τώρα, μια άποψη του φράγματος του Μαραθώνα. Δεν είναι φοβερή. Ο Τάκης πάρα πολύ όμορφη. Δεν τον είχα ξαναδεί έτσι το μαραθώνα. Και εδώ είναι παρασιτικός. Από το βουνό από πάνω, από το Βαγγέλη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα στο skykeros.gr. Τι όμορφη που είναι η χώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, Χριστίνα, σήμερα τη νιώσαμε λίγο την ψύχρα. Η αλήθεια. Την αλλαγή του καιρού. Αύριο πώς θα είναι. Περίπου ίδιος καιρός και αύριο. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι βροχές θα έχει τις ίδιες περιοχές που είχε και σήμερα και μάλιστα και πιο κάτω θα είναι. Ασθενείς όμως, έτσι. Δυτική Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, Ανατολική Στερεά Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος Κυκλάδες και η Κρήτη, ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 στο νότιο Ιόνιο, τοπικά 7 μποφόρ, βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο, στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ, σήμερα είχε και 8 στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, μέχρι 7 αύριο και θα εξασθενήσουν ακόμα λίγο. Και η θερμοκρασία θα αγγίξει στην Δυτική Ελλάδα τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 17, δηλαδή τα ανατολικά υπηρετικά 17 βαθμούς, 20 και το Αιγαίο. Για να δούμε και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, η Αθήνα τώρα έχει μια πιθανότητα
στα βόρεια του νομού να βγάλει κανένα ψηλόβροχο. Μόνο εκεί. Μόνο εκεί. Και το λέω απλά για να το πω. Mm-hmm. Δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Οι βορειάδες μέχρι 7 με εξασθένηση, στα ανατολικά του 7 και 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Ξεχνούλα. Βέβαια και στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία. Δηλαδή θα είναι γύρω στους 15 βαθμούς. Αυτό θέλω Θεσσαλονίκη. Να πω. Και η Θεσσαλονίκη εκεί ίσως βρέξει νωρίς το πρωί για λίγο και στη συνέχεια λίγη συννεφιά. Ανατολική 4 με 5 και 16 βαθμούς, βεβαίως κρύο και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πάμε λοιπόν στην Παρασκευή. Λοιπόν, η Παρασκευή αρχίζει να κινείται πια το χαμηλό από τη Μεσόγειο. Εκτός από τις περιοχές που είπα πριν για την Πέμπτη, δηλαδή από το ύψος της Κεντρικής Μακεδονίας και νοτιότερα, θα έχουμε αρκετές βροχές στην Πελοπόννησο, όλη την Πελοπόννησο πια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα εκδηλωθούν και καταιγίδες και δεν αποκλείεται να είναι τοπικά ισχυρές. Αυτό έρχεται είναι το σύστημα που έχει πνίξει στην κυριολεξία την Ιταλία. Την Ιταλία, ναι, έχει φύγει από την Ιταλία τώρα. Έχει κινηθεί προς την Κορσική και την Αφρική, τα παράλια της Αφρικής, στροβιλίζεται εκεί και έρχεται αυτό όμως το ίδιο είναι που έδωσε και τις πάρα πολλές βροχές στην Ιταλία. Και περνάει αρκετά πιο εξασθενημένο βέβαια από εμάς. Η άνεμη ανατολική 4 με 6 και στα πελάγια τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στα ίδια περίπου επίπεδα, γύρω στους 18 με 19 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Η Δυτική Ελλάδα βέβαια θα είναι λίγο πιο ψηλή. Και το Σαββατοκύριακο τι αλλάζει? Περνάει το χαμηλό, δεν αλλάζει κάτι. Βροχές στα ανατολικά και νότια. Βλέπεις το Σάββατο δηλαδή κυρίως. Ναι. Θα είναι και τοπικά ισχυρά τα φαινόμενα. Την Κυριακή εκείνο που αλλάζει είναι ότι αυτό απομακρύνεται, σταματάνε τα φαινόμενα, έχουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, αλλά έρχεται άλλο από τα δυτικά. Άρα Δευτέρα, Τρίτη θα έχουμε πάλι βροχές. Έτσι φαίνεται, αφού σας δείξω και τους ανέμους που μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 από φόρτο Σαββατοκύριακο από βορειοανατολικές διευθύνσεις. Τη Δευτέρα φαίνεται πως νέο χαμηλό από τα δυτικά θα δώσει. Όχι στην έκταση που δίνει το μοντέλο, θα το δούμε αυτό, αλλά θα είναι βροχερός ο καιρός. Αλλά θα είναι βροχερός. Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Καλό βράδυ. Καλή σου νύχτα. Παρακολουθήστε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας καθημερινά και μέσα από την ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στο Twitter. Αμέσως τώρα η σειρά Blue Bloods, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μαζί σας ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την εκπομπή Ευθέως. Από εμάς, καλή σας νύχτα.